centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Κορεντζίδη, καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή δύναμη να έχουμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Τώρα λέγαμε και για τη λαϊκή του Σαββάτου. Πάνε και οι λαϊκές σήμερα. Τη Δευτέρα με νέα μέτρα και τα λοιπά και εκπεριτροπής. Είναι καταστάσεις πρωτόγνωρες. Κύριε Κορεντζίδη. Να ενημερώσουμε και τον κόσμο, διότι λαμβάνω και πολλά μηνύματα, κύριε Νατσούλη, γιατί δεν κάνουμε απαγόρευση στις λαϊκές εμείς ως Δήμος Καστοριάς. Μάλιστα. Βγήκε απαγόρευση για όλη την Ελλάδα για σήμερα όμως. Για σήμερα. Για σήμερα δεν είναι στην δικαιοδοσία του Δήμου να κάνει απαγορεύσεις στις λαϊκές. Πρέπει να βγει μια κεντρική απόφαση όπως ήταν η σημερινή. Από εκεί και πέρα στη δικαιοδοσία τη δική μας είναι να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα όπως ήμασταν έτοιμοι και για τη σημερινή λαϊκή, αλλά όπως θα είμαστε έτοιμοι και για τη λαϊκή της Τετάρτης. Μάλιστα. Της Δευτέρας μάλλον. Να διορθώσουμε. Τη Δευτέρα τώρα θα γίνει με, Δευτέρα, και με νέα δεδομένα και η Δευτέρα, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί βγάλατε κι εσείς κάποιες ανακοινώσεις, μιλήσαμε και με την κυρία Θεοχάρη χθες εδώ στην εκπομπή. Αλλά φαίνεται ότι και από χθες μέχρι και σήμερα άλλαξαν τα πράγματα μετά από αυτά που ανακοίνωσε ο κύριος Καρδαλιάς. Θα δούμε λοιπόν. Πάμε τώρα. Πάμε σε αυτή τη τηλεφωνική επικοινωνία που είχατε με τον κύριο Χρυσοχοίδη. Σας ρώτησε λοιπόν τι προτείνετε, ποια είναι η κατάσταση. Τι το είπατε, κύριε Κορεντζίδη? Όντως υπήρχε μια επικοινωνία χθες με τον Υπουργό, με τον κύριο Χρυσοχοίδη, ρώτησε την κατάσταση. Εγώ ανέφερα την κατάσταση που υπάρχει κυρίως για το νοσοκομείο Καστοριάς. Ναι. Και επίσης το δεύτερο που ρώτησε είναι για τα μέτρα, όπως είπατε και εσείς, δηλαδή αν θέλουμε να γίνει απαγόρευση της κυκλοφορίας. Εδώ λοιπόν είναι το ευαίσθητο σημείο. Γιατί ακριβώς. Υπάρχει ένα ψήφισμα το οποίο έχετε υπογράψει όλοι και όπως είπε και ο κύριος Σαββόπουλος νωρίτερα, φαίνεται να υπάρχει μια έστω κάποια μετατόπιση αυτής της θέσης, αφού δεν γίνεται καραντίνα, να πάμε σε ελεγχόμενη κίνηση. Να πάμε σε να περιορίσουμε τις άσκοπες μετακινήσεις. Αισθάνεστε κι εσείς ότι υπάρχει αυτή η μετατόπιση σαν αίτημα της Καστοριάς? Ότι συμφωνώ. Από καραντίνα πάμε στον περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων? Συμφωνώ απόλυτα και να συμπληρώσω ότι εξ αρχής δεν ήταν ο σκοπός η καραντίνα. Το γράψαμε ήταν, όμως δηλαδή, και το υπογράψαμε. Αυτό ήταν να τεθεί ο νομός σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Ναι, αυτό ήταν το αίτημα και το δικό. Το αίτημα το γράφατε και για να το θυμίσουμε και εκτάκτου ανάγκης και καραντίνα. Τα γράφατε και λοιπόν, τα δύο. Το θέμα ήταν να τεθεί ο νομός σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ο σκοπός να μην έχει... Να γίνουμε δαμασκηνιά, θέλετε να πείτε. Το νοσοκομείο στην ουσία. Να είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια μας και να πεθάνουμε μέσα στα σπίτια μας. Άρα λοιπόν δεν είχατε σκοπό να πείτε ότι θα γίνουμε δαμασκηνιά, να μας κρεμάνε το ψωμί έξω από την πόρτα? Το θέμα είναι να εξυπηρετηθεί το νοσοκομείο, να δοθεί ιδέουσα προσοχή από τις αρμόδιες υπηρεσίες του νοσοκομείου Καστοριάς. Εγώ επιμένω ότι αυτό που έχει άμεση και πρώτη ανάγκη και προτεραιότητα είναι το νοσοκομείο Καστοριάς. Αυτό θα πρέπει να στελεχωθεί με υγειονομικό προσωπικό. Αυτό θα πρέπει να έχει όλα τα ιατροφαρμακευτικά προϊόντα που προβλέπονται. Αυτό θα πρέπει να έχει τα μηχανήματα ώστε να εξυπηρετήσει τον κόσμο, να εξυπηρετήσει τα κρούσματα, να εξυπηρετήσει τους πολίτες που τυχόν αισθάνονται κάποια συμπτώματα. Από εκεί λοιπόν ξεκινάμε και εκεί τελειώνουμε. Από εκεί και πέρα όμως, όταν βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ευαισθητοποίηση στον κόσμο σχετικά με την κυκλοφορία στους δρόμους, υπάρχει σε ένα μεγάλο ποσοστό, αλλά και λόγω της καλοκαιρίας ο κόσμος, εντάξει, θα το πούμε ότι και αυτό. Είναι μέσα στα πλαίσια. Πηγαίνει στο γύρο της λίμνης, πηγαίνει στη Μαυρότισσα, ψαρεύει. Δυστυχώς όμως θα πρέπει να το δούμε το πράγμα πάρα πολύ σοβαρά. Είναι το πλέον σοβαρό ζήτημα που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Χθες που ήταν και ο καιρός θαυμάσιος και που είναι και σήμερα θαυμάσιος, κύριε Κορεντζίδη, αν κάνετε μια βόλτα μέχρι τη Μαυρότισσα, δηλαδή ήταν και πάνω στο προφήτη Ηλία. Για κάποιο λόγο. Στο σπίτι μου αυτή τη στιγμή δεν βγήκα καθόλου από το πρωί καθόλου έξω. Θα συνεχίσω, θα παραμείνω μέσα στο σπίτι με την οικογένεια. Εδώ πέρα, όσο καλός και αν είναι ο καιρός, και θα πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα, αλλά θα πρέπει να προστατευτούμε και να προστατεύσουμε και τους δικούς μας ανθρώπους. Είναι ο μοναδικός τρόπος και ο μοναδικός δρόμος για να μην υπάρξει διασπορά αυτής της νόσου. Δεν υπάρχει κάτι άλλο για την ώρα. Μάλιστα. Ο κύριος Χρυσοχοίδης φαντάζομαι ότι όπως και στον κύριο Σαββόπουλο δεν σας είπε πότε και τι θα ακριβώς θα υλοποιηθεί. Όχι. Απλά σας άκουσε.
Μπορέσατε όμως να καταλάβετε κάτι, ποιες μπορεί να είναι οι προθέσεις, γιατί και ο κ. Χρυσοχοίδης και το Υπουργείο του εντάσσονται στα Υπουργεία που αποτελούν την πολιτική προστασία. Ναι. Φαντάζομαι ότι η επίσκεψη έχει να κάνει με μια κατηδίαν επαφή έτσι, με τον κόσμο, ναι. Να δει και ο ίδιος πώς είναι η κατάσταση εδώ πέρα στην περιοχή μας. Η αλήθεια είναι ότι τον περιμέναμε στην Καστοριά και τον περιμένατε και όλοι εσείς που είχατε ετοιμαστεί για αυτήν την επίσκεψη. Τελικά προτιμήθηκε το τηλέφωνο, δεν ξέρω. Ναι. Αυτό θα θέλαμε να είναι εδώ όντως, έτσι. Αυτό είναι ένα θέμα. Αυτό λοιπόν είναι που ζητάμε. Ναι. Δηλαδή να δοθεί μια ιδιαίτερη σημασία στην περιοχή μας εδώ στην πόλη της Καστοριάς. Όχι μόνο από τον συγκεκριμένο υπουργό, αλλά από τις αρμόδιες υπηρεσίες, δηλαδή στα πλαίσια του καθεστώτος εκτάκτου ανάγκης που ζητούσαμε. Ναι, εγκατασταθεί κλιμάκιο το ΕΔΗ μόνιμα στην Καστοριά, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Ένα κλιμάκιο να έχει μόνιμη έδρα εδώ. Με τα υπουργεία, με τις υπηρεσίες εκεί. Και αυτό είναι που συνεχίζουμε να ζητούμε. Ναι. Εγώ να σας πω ότι έχω καθημερινή επικοινωνία και με τον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης, με τον κύριο Καράογλου, και σε φιλικό επίπεδο αλλά και σε θεσμικό. Ενημερώνεται καθημερινά για το τι γίνεται εδώ πέρα στην περιοχή και το τι ζητάμε. Μάλιστα. Άρα το σημαντικό. Επειδή πάντα λέμε το τι ζητάμε και για να το ξέρει ο κόσμος, πάντα να το υπενθυμίσουμε και να το τονίζουμε. Τώρα, υπάρχει, επιβεβαιώνετε κι εσείς λοιπόν, ότι υπάρχει μία μετατόπιση του αιτήματος της καραντίνας για την Καστοριά σε περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων. Πάμε δηλαδή από αυτή την κατάσταση στην καραντίνα και την έκτακτη ανάγκη στον περιορισμό των έκτακτων, περιττών μετακινήσεων. Ναι. Είναι μια αλλαγή αιτήματος αυτό, καθαρή θα λέγαμε. Ναι, και συνεχίστε. Όπως είπαμε, αυστηροποίηση ναι. των μέτρων και σωστό. Κάποια άλλη φροντίδα για το νοσοκομείο της Καστοριάς. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Γορεντσίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Περιμένουμε και τα νεότερα. Και για το έργο που κάνετε, είστε αναγκασμένοι και εσείς, θα έλεγα σήμερα, να κάνετε αυτό το ενημερώνουμε με τον κόσμο. Ήμασταν εδώ για το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και θυμηθήκαμε λίγο, ειδικά σήμερα Σάββατο, το είπα και νωρίτερα, πώς ήταν όταν πηγαίναμε και Σάββατο σχολείο, γιατί εμείς το προλάβαμε το Σάββατο το σχολείο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή σήμερα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.